Και τώρα λοιπόν σφυρίζει την έναρξη της αναμέτρησης ο κύριος Μαρκαντονάτος του Συνδέσμου Ηλίας για την 23η αγωνιστική, τον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας ανάμεσα στην Μαύρη Θύελλα και τον ΑΟΗ Πάτου. Να δούμε τώρα τα αριστερά, ο Ψάλης με τη μία βγαίνει κεφαλιά, εξ επαφής ο αποκρούει ο Σταυριανός, μεγάλη επέμβαση από τον τραυματοφύλακα του Ιπάτου. Με το καλημέρα λοιπόν, στο πρώτο μόλις λεπτό η Καλαμάτα δείχνει τα δόντια της. Ωραία για τον Τσόπελα, τα σεντράρει χαμηλά στην αγκαλιά του ο Σταυριανός. Πίσω από την πλάτη της άμυνας τώρα τρέχει ο Ψάνης να μαρκάρει. Ταχύτατα μέσα στην περιοχή και παίζεται λέει ο κύριος Μαρκαντονάτος. Το τζαρτζάρισμα που έγινε εκεί από τον Ψάνη. Μάρκοβιτς θα κρατήσει όμορφα. Μίγκας από τα Μίγκας. Θα σουτάρει γκολ! Χρήστος Μίγκας! Με ένα εκπληκτικό σούτ σταθεί την μπάλα στην δεξιά γωνιά της εστίας του Σταυριανού για τον γκολ. Μαύρη Θύελλα, ο Ιπάτου 1-0 στο 5ο λεπτό. Η ποιότητα του Χρήστου Μίγκα εδώ ξεκλειδώνει την άμυνα του Ιπάτου και βέβαια επισφραγίζει το πολύ δυνατό ξεκίνημα των Μελανολεύκων που πλέον θα κινηθούν διαφορετικά στη συνέχεια του αγώνα. Κουάσης λοιπόν στην εκτέλεση απευθείας, θα την μαζέψει οριακά εκεί ο Σταυριανός. Πίσω από την μπάλα τώρα η Καλαμάτα, τελευταία αυτά λεπτά. Καράει, προσποιείται, κάνει και το σούτ αδύναμο όμως. Αντωνιάδης. Κάθεται και τον Τσόπελα, θα περάσει μπάλα μέσα στην περιοχή. Με τη μία προσπαθεί με τα ακροδάξια ο Σταυριανός. Ο Δέδες πιο κοντά από τον Φουάση. Μπουμπα Κάρλος, Μπομπάνα Κάρλος. Δέδες αμακρύνει ατσαλά. Εδώ δεν την έκανε καθόλου δικιά του την μπάλα ο Τσόπελας. Και τώρα λοιπόν η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από τον κύριο Μαρκαντονάτο. Καλαμάτα, Ίπατο 1-0. Από το πρώτο μέρος, με σκόρερ από το 5ο λεπτό, τον Χρήστο Μίγκα. Δίστασε εδώ ο Κασοτάκης, καράει. Θα βγάλει και τη σέντρα, ο Πινδόνης με το σώμα του. Θα την μαζέψει ο Κασοτάκης. Εδώ, ίσως για πρώτη φορά, ο τερματοφύλακας Καλαμάτας δίστασε. Δεν το πίστεψε και γι' αυτό παρολίγο να το πληρώσει. Ο Λάμπρου, ο οποίος κάνει κατά μέτωπον επίθεση, γυρίζει με τον Περνιδάκη, Μπομπάνα Κάρλος εξ επαφής, τελευταία στιγμή, κόντρα επάνω στον Φουάση, από το σούτ του Τελέκου, σώζεται η Καλαμάτα από παραβίαση εδώ, σε δύο στιγμές στην ίδια φάση, μόνος του Μπομπάνα Κάρλος καθυστέρησε λίγο με αυτοθυσία, με την παρέμβαση, ο Κασοτάκης με την προβολή του, έδιωξε σε δεύτερο χρόνο σούτ Τελέκου, όλο το κορμί στο έδαφος ο Φουάσης για να ανακόψει. Ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Φουάση να γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Περνά από όλους η μπάλα. Όμως επανεβολή του Χίλκεν στην αγκαλιά του Ανδριανού, του Σταυριανού. Συγχωρείτε. Καράει, θα γυρίσει για τον Τελέκο το σουτ. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Φουάσης τελικά περνάει η μπάλα όμως χλιαρά το πλασέ που επιχείρησε ο Φουάσης.